Λοιπόν, επιστροφή εδώ, τρίτο μέρος Κρήτη σήμερα, Κρήτη TV. Από τα Ανόγια πήγαμε Σουηδία και από Σουηδία τώρα θα πάμε σε μια χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, στο Ομάν, όπου θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Ηλία Νικολακόπουλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εσείς, γιατρέ, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά και σας παρακολουθούμε. Βέβαια, να μας παρακολουθείτε, διότι και εμείς αγαπάμε ιδιαίτερα τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Είστε ο κτηνίατρος, ο οποίος φροντίζει τα άλογα του Σουλτάνου του Ομάν. Είμαι ένας κτηνίατρος που ανήκει στην κτηνιατρική ομάδα που φροντίζουμε όλα τα ζώα του Σουλτάνου, επειδή συμπεριλαμβανομένου είστε και Έλληνας, του βασιλικού υπηκού μετάλογα. Και έχετε και ρίζες και στα σφακιά της Κρήτης. Σωστά. Το ρεπορτάζ μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα σωστό. Ιστορία. Είστε για μας ο κτηνίατρος ο οποίος φροντίζει τα άλογα του Σουλτάνου του Ομάν και όχι ένας από τους κτηνίατρους. Γι' αυτό έκανα αυτόν τον πρόλογο. Λοιπόν, Ομάν, χώρα Αραβικής Χερσονήσου, με πρωτεύουσα το Μουσκάτ. Σωστά. Πόσο πολύ μακριά σωστά. Βρίσκεται είναι... από εδώ? Είμαστε νομίζω γύρω στις 5.500 χιλιόμετρα, αλλά γιατί πολύ λίγοι ξέρουν που βρίσκεται το Ομάν. Θα σας πω ότι είμαστε, το Μουσκάτ είναι 400 χιλιόμετρα από το Ντουμπάι. Νότιο-ανατολικά. Νότιο-ανατολικά. Κάτω και ανατολικά. Φροντίζετε 270 άλογα του βασιλικού υπηκού του Ομάν σε καθημερινή βάση? Ναι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, η ομάδα μου είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση αυτών των αλόγων. Τα οποία το κάνουμε σε καθημερινή βάση. Κάποιο άλογο μπορεί να έχει χτυπήσει, κάποιο άλογο μπορεί να είναι άρρωστο. Τα τσεκάρουν οι σταυλίτες και όταν δουν ότι κάτι δεν είναι σωστό, μας το λένε και το αναλαμβάνουμε εμείς. Κύριε Νικολακόπουλε, πώς πιάσατε δουλειά εκεί? Πήγατε βιογραφικό? Δεν θα το πιστέψετε, αλλά όντως έτσι έγινε. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Είχα συλλέξει πληροφορίες ποιοι έχουν άλογα πού και έστειλα ταυτόχρονα 3 email, το ένα στη Σαουδική Αραβία στους βασιλικούς στάβλους, το άλλο στους στάβλους στους βασιλικούς της Ιορδανίας και του Ομάν. Το κυνηγήσαμε λοιπόν, στοχευμένα. Ναι, πολύ, πολύ στοχευμένα και μέσα σε 2 μέρες, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, έγινε η επαφή και με στείλανε στους κυνηγούς κεφαλών που έχουν αναλάβει, είχαν αναλάβει τη θέση στην Αγγλία. Πέρασα το interview, τη συνέντευξη και ήρθα στο Ομάν. Άξιζε τον κόπο? Δεν ήξερα την τύχη μου. Αν το ήξερα δηλαδή, θα έβαζα λιτούς και δεμένους να έρθω και πιο πριν. Είναι τόσο καλές οι συνθήκες ή και τα οικονομικά είναι τόσο καλά? Κοιτάξτε που να δείτε. Όλα. Όχι. Αυτά δεν έχουν σχέση με το Ομάν. Το Ομάν είναι μια πολύ διαφορετική χώρα. Ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε την αντίληψη των διαφορών. Είναι σαν να σας λένε από την Αμερική κάποιοι, εσείς είστε Βαλκάνια. Και στην έννοια Βαλκάνια βάζουν την Ελλάδα και όλες τις χώρες και λένε ότι είναι όλοι πιάτο το ίδιο και κατεβάζουν βιωτικά ότι η ζωή μας, ας πούμε, είναι όπως ήταν στην Αλβανία του Χότζα. Γιατί έτσι ξέρουν, αυτό είναι το στερεότυπο. Έτσι λοιπόν και στην Αραβική Χερσόνησο υπάρχουν στερεότυπα τα οποία καθοδηγούνται κυρίως από το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας. Το οποίο είναι πολύ συντηρητικό, είναι εσόκλειστη, με δύσκολη συνδιαλλαγή με τους ντόπιους. Ενώ εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα φτάσουμε και στους κατοίκους. Να κλείσουμε λίγο το δικό σας κεφάλαιο. Βρεθήκατε εκεί, έχετε παντρευτεί, έχετε κάνει και οικογένεια, σωστά? Οπότε μόνιμος κάτοικος Ομάν. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ακριβώς. Συμφωνώ και επαυξάνω. Έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον από τη βασιλική οικογένεια? Με πολλούς. Αφού σερβίρουμε όλες τις φάρμες τους. Δεν είναι απλησίαστοι, γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι, αυτό είναι το εμένα με είχε, να σας δώσω μία μικρή ιστορία. Όταν πρώτο ήρθα, ήμασταν μία παρέα διεθνής που πηγαίναμε και καθόμασταν και πίναμε καφέ κάθε 2-3 μέρες σε ένα συγκεκριμένο καφενείο, σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Στο δίπλα τραπέζι καθόντουσαν 3-4 Ομανοί και μιλάγανε. Κάποια φορά
με προσκαλέσανε, γιατί εγώ πήγα πιο νωρίς από τους φίλους μου. Λέει, αλλά κάτσε μαζί μας, από πού είσαι, τι κάνεις, το ένα τ' άλλο. Αυτό επαναλήφθηκε 2-3 φορές. Την τρίτη φορά είχα το θάρρος και τους ρώτησα, εσείς τι κάνετε, με τι ασχολείστε. Και ο ένας βγήκε, μετά από 3 καφέδες, έμαθα ότι είναι ο υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων. Α, μάλιστα, έχετε και κονέ για προσλήψεις. Έτσι θα σκεφτόταν ένα φίλο. Σωθήκατε. Απλά θέλω να σας πω ότι είναι τόσο απλοί άνθρωποι και τόσο φιλικοί και τόσο χαμηλών τόνων, που ακόμα και αυτοί που ανήκουν στη βασιλική οικογένεια, αυτοί οφείλουν να είναι ακόμα πιο χαμηλών τόνων. Οι εγκαταστάσεις με τους στάβλους, ήθιστε εδώ. Εκεί με τα άλογα, οι εγκαταστάσεις με τους στάβλους βρίσκονται μέσα στο παλάτι, δεν ξέρω να χρησιμοποιώ και τον σωστό όρο. Κοιτάξτε, το βασιλικό υπηκό έχει 3-4 τοποθεσίες με στάβλους, 2 εκ των οποίων είναι δίπλα κολλητά στο παλάτι. Σε ένα από τα παλάτια το βασικό. Μένετε εκεί κοντά, υπάρχει δυνατότητα να μείνετε σε εγκαταστάσεις του παλατιού? Έμενα για κάποιο διάστημα, μετά μετακόμισα εκτός, μεγάλωσε η οικογένεια, άλλαξαν οι ανάγκες. Μάλιστα. Υπάρχει ελληνική κοινότητα? Υπάρχει και είναι ζωντανή. Είμαστε πολύ λίγοι, Έλληνες και Κύπροι. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 200 άτομα. Πολύ στενές επαφές. Πριν τον κορονοϊό βρισκόμασταν κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα για καφέ και για συζητήσεις. Και τώρα είμαστε με τα κοινωνικά μέσα, γιατί προσέχουμε όλοι. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κύριε Νικολακόπουλε, οι μισθοί πώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε, οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί. Αυτό που σου βγάζει το συν είναι ότι εδώ δεν έχει προσωπική φορολόγηση. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, λέει, εσείς στις αραβικές χώρες παίρνετε πολλά λεφτά κτλ. Δεν ξέρουν το κόστος της ζωής εδώ, δηλαδή τα ενίκια, τα αυτοκίνητα, το ένα το άλλο. Είναι ακριβά, δεν είναι φθηνά. Είναι ακριβά. Οι Ομανοί είναι ειρηνιστές στην πολιτική. Σωστό το ρεπορτάζ μου? Είναι απόλυτα σωστό και είναι, νομίζω, ένα case study το οποίο θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια της διπλωματίας, γιατί οι Ομανοί έχουν ένα μότο στην εξωτερική τους πολιτική: friends to all, enemies to none. Δηλαδή, φίλοι με όλους, εχθροί με κανένα. Ως εκ τούτου, είναι ακόμα και με αυτούς που τους βλέπουν με μισό μάτι, προσπαθούν να βρουν μια επικοινωνία και έναν τρόπο ώστε να λυθούν οι διαφορές. Βοηθάνε και μπαίνουν ως ενδιάμεση στις διάφορες διαμάχες. Και στην Ιεμένη έχουν εμπλακεί και με το Κατάρ όταν είχε γίνει. Και συνεχώς είναι σε μια διαδικασία προσπάθειας. Σας θυμίζω ότι το 2015, όταν υπεγράφει η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, αυτή όλη είχε σφυρελατηθεί στο Ομάν από τους Ομανούς, με την διαμεσολάβηση των Ομανών. Δηλαδή έχουν πολύ έντονη πολιτική παρουσία, μετριοπαθή και φιλιρηνική. Είναι άνθρωποι της επαφής και της αφής, να μας περιγράψετε όταν δύο Ομανοί, έτσι, οι άνδρες έρχονται σε επαφή, το σκηνικό? Ναι, ξέρετε, στην αρχή, όταν το δεις για πρώτη φορά, σε παραξενεύει πάρα πολύ, γιατί εκτός το ότι η χειραψία είναι εκ των νου κάνετε, δεν νοείται να μπει σε ένα χώρο, όσοι και να είναι μέσα, χωρίς να δώσει χειραψία. Δηλαδή, και όταν δίνεις χειραψία πρέπει να είσαι πάντα όρθιος. Άρα πας σε ένα meeting στην ώρα σου με 10 άτομα, χαιρετάς τους 3 που είναι εκεί, ξεκινάει το meeting γιατί άλλοι έχουν καθυστερήσει, μπαίνει ο πρώτος, χαιρετάει, σηκώνονται όλοι, τι κάνεις, πως είσαι, καλά, ευχαριστώ, πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή. Πάει γύρω-γύρω, κάθεται, με το που κάθεσαι και πας να ξαναξεκινήσεις το meeting, μπαίνει το νούμερο 6. Άντε πάλι τα ίδια. Ένα λεπτό τώρα. Χειραψία και επαφή σε περίοδο κορονοϊού και πανδημίας? Όχι, αυτά είναι, ναι, η κανονική τους γλώσσα του σώματος. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ακουμπάνε τα μάγουλά τους 2-3 φορές όταν είναι πολύ χαρούμενοι. Οι Βεδουίνοι έχουν ένα χαιρετισμό με τη μύτη που κάνουν μύτη-μύτη. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά γενικά της αραβικής χερσονήσου. Αλλά τώρα με τον κορονοϊό έχει πέσει όλο το σύστημα έξω.
Δηλαδή, κάνουν με τους αγκώνες, μπορεί να κάνουν με τις γροθιές, αλλά τους λείπει, το βλέπεις ότι φυσικά τους λείπει η επαφή. Κύριε Νικολακόπουλε, και οι άντρες και οι γυναίκες. Έχω εδώ μία συνάδελφο τώρα, τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, θα τη φωνάξω μέσα στο στούντιο. Η Μαρία συνάδελφο στην εφημερίδα, τη φώναξε, είναι απέναντί μου. Καλησπέρα και σίγουρα και έχει απορίες. Γεια σας. Σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι σου ξυπνάει πολλά ερωτήματα εκεί η ζωή, πώς μπορεί να είναι εκεί, σίγουρα. Εγώ σε γυναίκα θα ρωτήσω το ρόλο της γυναίκας στην περιοχή εκεί. Σαν γυναίκα, θα γυναίκα. Ρωτήσω, κύριε Νικολακόπουλε, σαν γυναίκα θα ρωτήσει και αστειευόμενος αν υπάρχει κανένας πρίγκιπας εκεί, ο οποίος είναι ελεύθερος. Θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Πάει η Μαρία. Θα ήταν η αμέσως επόμενη. Θα σας πω κάτι. Μας αγαπάνε πολύ τους Έλληνες. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί έχουμε πολύ καλό όνομα και πολλοί Ομανοί έρχονται τώρα πια και σπουδάζουν πιλότοι στην Ελλάδα. Και πάρα πολλοί έρχονται το καλοκαίρι πια για διακοπές. Αλλά για να γυρίσω στην ερώτησή σας, δυστυχώς, όπως είπα στην αρχή, τα στερεότυπα της περιοχής καθορίζονται από τα χειρότερα ή από τα καλύτερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζονται από τα χειρότερα, που είναι συνήθως η Σαουδική Αραβία, όπου η θέση της γυναίκας ήταν μέχρι τώρα πολύ καταπιεσμένη. Το Ομάν είναι μία μουσουλμανική χώρα, μεν, αλλά δεν είναι σαν να σας... Για να σας δώσω μία παρομοίωση, είναι σαν την Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Ναι. Δηλαδή, πρέπει η κοπέλα να είναι σεμνή, οι κοπέλες θα βγουν έξω με τις οικογένειές τους, θα βγουν έξω με τις φίλες τους και αυτό ανοίγει συνέχεια δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο... Συνέχεια μεταλλάσσεται και βελτιώνεται προς τα δυτικά πρότυπα. Κύριε Νικολακόπουλο, τελευταία ερώτηση. Τα άλογα πού τα χρησιμοποιούν εκεί? Είναι και μέσω μεταφοράς? Όχι, αυτά πια δεν υπάρχουν. Ναι. Τα άλογα του βασιλικού υπηκού είναι χωρισμένα σε ομάδες. Άλλα είναι για υπερπίδηση εμποδίων, άλλα είναι για πόλο, άλλα είναι για να σέρουν άμαξες, άλλα είναι για διάφορες άλλες κρίσεις. Μάλιστα. Για καλυστία λόγων. Οι πολίτες, οι Ομανοί που έχουν άλογα, κάνουν κούρσες κανονικά αλόγων με προπονήσεις κτλ. Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι ώρα είναι εκεί? Θα ήθελα να είμαστε μία ώρα μετά, αλλά να σας δούμε στο Ομάν. Βέβαια, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να περάσει αυτή η πανδημία και ο κορονοϊός, τα ακούει και η διοίκηση, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση από τον κύριο Νικολακόπουλο να πάμε στο Ομάν. Ωραία. Πολύ ναι, βεβαίως. Μη μας κρατήσετε τη Μαρία. Μη μας κρατήσετε τη Μαρία. Δεν σας αφήνω. Εγώ δεν θα σας την κρατήσω, μην την κρατήσει κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ στην Κρήτη. Γεια σας. Να είστε καλά.